Σαν σήμερα το 1920 διαλύεται η Ελληνική Βουλή, έρεται ο στρατιωτικός νόμος και προκυρήσονται εκλογές για την 25η Οκτωβρίου. 13 όμως ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους πέθανε ευνίδια από δάγκωμα πιθήκου ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Τελικά οι εκλογές διεξήχθησαν την 1η Νοεμβρίου του 1920, ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο παρατάξεις για πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία. Νικητής αναδείχθηκε η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος ο Βενιζέλος δεν εκλέχθηκε ούτε βουλευτής. Η Μικρά Ασία έχει χαθεί για την Ελλάδα. Με τις πρώτες ειδήσεις για κατάρρευση του μετόπου, γενικεύεται η κατακραυγή εναντίον της κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη. Ο Γούναρης, ουσιαστικός αρχηγός της Κωνσταντινικής Παράταξης, απαντά με νέα μέτρα λογοκρισίας και απαγόρευσης των δημοσίων συγκεντρώσεων. Η κατάσταση όμως ελέγχεται δύσκολα. Ο Κωνσταντίνος ορκίζει νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Τριανταφυλάκο, γνωστό αντιβενιζελικό. Το στρατό επικρατεί σύγχυση, οργή και αγανάκτηση εναντίον των υπευθύνων. Όλα συγκλίνουν στο ερώτημα πώς θα σωθεί η Ελλάς και θα αποπλύνει την ατίμωση. Κέντρο των συζητήσεων, ο Βενιζελικός Συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας. Η προσχώρηση στη Μυτιλίνη του Συνταγματάρχη Γονατά με τριοπαθή Κωνσταντινικού δίνει στο κίνημα διαστάσεις υπερκομματικές. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 1922 όταν ξέσπασε το κίνημα του στρατού και του ναυτικού στοιχείου και τη Λέσβο και σχηματίστηκε επαναστατική επιτροπή από τους προτεργάτες της, τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά. Ο Στόλος υποστηρίζει τους επαναστάτες. 11 Σεπτεμβρίου καταργούνται οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Χίου και της Μυτιλίνης. Για την προετοιμασία του κινήματος δεν χρειάστηκαν περισσότερες από 8 ημέρες. Το ναυτικό έχει εξασφαλίσει τη μεταφορά των επαναστατών. Τα πλοία με τις δυνάμεις του Πλαστήρα και του Γονατά κατευθύνονται προς την Αττική. Στην Αθήνα, ο απόστρατος υποστράτηγος Θεόδωρος Πάγκαλος έχει σχηματίσει ήδη προσωρινή επαναστατική επιτροπή. Ο Στόλος με τους επαναστάτες πλησιάζει στο Λαύριο. Στην Αθήνα επικρατεί πανικός και σύγχυση. Οι λαϊκοί πολιτικοί σύλλογοι, οι γνωστοί επίστρατοι, κινητοποιούνται για την επιβολή δικτατορικής λύσης με τον Μεταξά. Προκηρύξεις του στρατού και του στόλου ζητάνε παρέτηση του Κωνσταντίνου και κυβέρνηση εμπνέουσα εμπιστοσύνη στην Αντάμα. Η προσωρινή επαναστατική επιτροπή κινητοποιείται. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος από τα γραφεία του Ελευθέρου Βήματος διατάζει συλλήψεις. Γούναρης, Στράτος, Θεοτόκης, Πρωτοπαπαδάκης κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Το αποβατικό σώμα φθάνει το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου στο Λάβριο. Ο Τριανταφυλάκος παραιτείται. Ο Κωνσταντίνος διαπραγματεύεται την παρέτηση της κυβέρνησης για να κερδίσει χρόνο. Οι επαναστάτες όμως απορρίπτουν κάθε συνδιαλλαγή. Την επόμενη μέρα παραιτείται από το θρόνο του υπέρ του διαδόχου. Το κίνημα έχει επικρατήσει. Σύντομα σχηματίστηκε πολιτική κυβέρνηση με πρόεδρο τον Κροκυδά. Την εξουσία όμως είχε ουσιαστικά η Επαναστατική Επιτροπή υπό τον Πλαστήρα που ανέθεσε τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Προσωπικό μήνυμα του Προέδρου της Βουλγαρίας κ. Ζίφκοφ μετέφερε στον κ. Καραμανλή ο Πρόεδρος της Βουλγαρικής Βουλής κ. Μπόνεφ, ο οποίος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της χώρας του επισκέφθηκε την Ελλάδα και έγινε δεκτός από τον κ. Πρωθυπουργό στο πολιτικό του γραφείο. Ο Πρόεδρος της Λαϊκής Συνελεύσεως της Βουλγαρίας και τα μέλη της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας έγιναν επίσης δεκτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τσάτσο στο Προεδρικό Μέγαρο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Πέθανε στο σπίτι του στην Αθήνα από καρδιακή ανακοπή. Ανέλαβε για δύο σύντομες θητείες την Προεδρία Ελληνικών Κυβερνήσεων το 1945 και το 1967. Το 1985 δέχθηκε πρόταση από τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου να αναλάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά αρνήθηκε επιθυμώντας να παραμείνει πιστός στις πολιτικές του καταβολές. Με κομμένη την ανάσα, η ανθρωπότητα παρακολουθεί ζωντανά από την τηλεόραση το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη, όταν δύο αεροπλάνα καρφώνονται στους δίδυμους πύργους, σπέρνοντας το θάνατο σε 3.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που είχε συμβεί έως τώρα και αποτελεί κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορίας, έχοντας προκαλέσει πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο τον κόσμο.